Σας καλωσορίζουμε στην Κρήτη τη φιλόξενη. Είμαι ο πρόεδρος σωματείου ξενοδοχείου Παγίδων. Πραγματικά εμείς βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Πρέπει να τονίσουμε για να πούμε ότι είμαστε κατεξοχήν εργαζόμενοι που εξαρτιόμαστε από τον τουρισμό. Ο νομός Ηρακλείου έχει πάνω από 500 ξενοδοχειακές μονάδες. Εμείς ξενοδοχείο υπάλληλοι είμαστε πάνω από 30.000 καθαρά ξενοδοχείο υπάλληλοι. Που υπάρχουν και οικογένειες που ζουν και είναι και η σύζυγος και ο σύζυγος ξενοδοχείου υπάλληλος. Το 90% είμαστε εποχικοί με ό,τι συνεπάγεται. Εργαζόμαστε 5-6 μήνες για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις και τις φόρους που έχει η πολιτεία. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε μείνει άνεργοι. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μου έχουν να δούνε το χρώμα του χρήματος από πέρσι τον Οκτώβριο που σταμάτησα την εργασία τους. Γιατί δεν μπήκαν στα πλαίσια εκείνα που όριζε η πολιτεία με όρους και προϋποθέσεις ή κάποιοι στην καλύτερη περίπτωση πήραν την παράτηση ανεργίας τη δίμηνη τον Απρίλιο. Και αν θα πληρωθούμε τον Αύγουστο. Φανταστείτε λοιπόν σε τι απελπιστική κατάσταση είμαστε εμείς ξενοδοχοϋπάλληλοι, και όχι μόνο ξενοδοχοϋπάλληλοι, και όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι, έτσι, μην ξεχνάμε και αυτούς. Επισητισμός στα καταστήματα λαϊκής τέχνης, στους συναδέλφους μας, στους συναδέλφους του εποχικού του αεροδρόμιου και μια μεγάλη δυτική υπάλληλοι, και όλοι αυτοί βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Τι θα γίνουμε λοιπόν εμείς? Το έχουμε επισημάνει από την αρχή, είχαμε τη στήριξη του κόμματός σας και από άλλα κόμματα στη Βουλή. Το Μανώλη του Συντυχάκη γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα και τα προωθεί. Εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε και το άλλο, ότι αυτές οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν και θα έχουμε χειρότερα πράγματα στην υγεία μας. Ήδη έχουμε καταγγελίες μέσα από τα ξενοδοχεία που εργαζόμαστε ότι πιάνουν τους εργαζόμενους κρίσης πανικού. Ή και τα μέσα προστασίας, όπως φοράει ο κύριος τη μάσκα, όταν είσαι στη Λάντζα μέσα, φοβερές θερμοκρασίες. Και είχαμε επεισόδιο και πήγαν τον εργαζόμενο στο νοσοκομείο και του βάλανε οξυγόνο. Ή τα διάφορα καθαριστικά. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε τις επόμενες μέρες, να δούμε τι θα γίνει. Πέρα από τις σοβαρές αυτές επιπτώσεις, είναι πάνω απ' όλα υγεία. Το τονίζουμε και το λέμε πάντα, ότι πρέπει να προσέχουμε την υγεία τη δικιά μας, τη οικογένειά μας, των επισκεπτών μας. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλη τη δύναμη. Αλλά έχουμε και το τραγικό, ότι εμείς έχουμε μάλλον τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Καθίσαμε και συνυπογράψαμε και δώσαμε ισχύ της παράτασης, της ισχύουσας από πέρσι, που ίσχυε αυτή η σύμβασή μας και ήταν γενικώς υποχρεωτική για όλους, και για τους εργαζόμενους και εργοδότες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοδότες, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, που αφισβητεί αυτή τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να θέλουν να πληρώνουν μισθούς πείνας των 650 ευρώ, τον κατώτατο, του ανειδίκευτου του εργάτη, που εμείς εδώ πάλι δεν είμαστε ανειδίκευτοι εργάτες. Είμαστε ένα καταρτισμένο προσωπικό με όλα τα προσόντα που διαθέτουμε για να εξυπηρετήσουμε και να φέρουμε εκεί που φέραμε τον τουρισμό, τον εφέραμε εμείς. Είμαστε εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, παρακολουθήσαμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται, και αυτό δεν το έκαμε η πολιτεία, το έκαμε εδώ η περιφέρεια Κρήτης. Άρα εμείς απαιτούμε σεβασμό. Αυτό απαιτούμε. Θέλουμε το επόμενο διάστημα να δώσετε τη μάχη για τις τοπικές συμβάσεις, που το σώστε να είναι υποχρεωτικές, τα μέτρα στήριξη των εργαζομένων. Εμείς θέλουμε, τύχαμε ένα ποσοστό της εύνοιας του επίδομα ειδικού σκοπού και εκεί αμφιβάλλουμε αν θα το πάρουμε, και πάλι έχουμε τις ενστάσεις μας και λέμε ότι πρέπει αυτό να είναι βάση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, βάση των ονομαστικών μας μισθών. Εκεί λοιπόν τονίζουμε και λέμε ότι δεν πρέπει, όταν σε ένα κράτος δικαίου, πρέπει όποιο επίδομα και να γίνεται να δίνεται χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό λοιπόν λέμε, εμείς απαιτούμε σεβασμό και αξιοπρέπεια και θέλω ειλικρινά αυτά να τα αναδείξετε. Σας ευχαριστώ.